Στο παραπέντε της Συνόδου Κορυφής συνεχίζεται το θρίλερ με την απόφαση για βοήθεια στην Ελλάδα, καθώς η Γερμανία, απέναντι στους περισσότερους ηγέτες της Ευρωζώνης, εμένει στις σκληρές της θέσεις. Η Άγγελα Μέρκελ, μιλώντας πριν από λίγο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, υπερασπίστηκε μέχρι τέλους την άποψή της ότι θα συμφωνήσει μόνο σε μηχανισμό με κυρίαρχο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν μια χώρα βρεθεί σε αδυναμία δανεισμού από τις αγορές. Die Bundesregierung wird sich bei dem Rat heute und morgen dafür einsetzen, dass im Notfall solche Hilfen als Kombination von IWF und gemeinsamen bilateralen Hilfen in der Eurozone gewährt werden müssten. Aber ich sage noch einmal als Ultima Ratio. Ich werde entschieden dafür eintreten, dass eine solche Entscheidung IWF plus bilaterale Hilfen auch gelingt. Η Γερμανίδα Καγκελάριος επανέλαβε τη θέση της για αλλαγή της συνθήκης ώστε να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις για όσες χώρες παραβιάζουν το σύμφωνο σταθερότητας, ακόμη και έξοδος από την Ευρωζώνη. Eurostaat zahlungsunfähig wird. Welche Möglichkeiten gibt es, dies in ein geordnetes Verfahren zu bringen, ohne dass die Stabilität der Währungsunion erschüttert wird, sondern dass sie geschützt wird? Und deshalb werde ich mich auch für erforderliche Vertragsänderungen einsetzen. Damit Fehlentwicklungen auch durch geeignete Sanktionen früher und effektiver bekämpft werden können. Η Κομισιόν αντιδρά στεναρά στην εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα θέματα της Ευρωζώνης, με τον Ζωζέ Μπαρόζο να ζητά από τους ηγέτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ενώ τους καλεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Maintenant, chacun doit prendre ses décisions et assumer ses responsabilités. Nous, Commission européenne, et d'autres qui ont des responsabilités dans la zone euro, nous pensons qu'il est temps de prendre certaines décisions pour garantir cette stabilité. Et maintenant, bien sûr, c'est une décision qui n'est pas prise par la Commission. Maintenant, c'est aux États membres de décider. Et bien sûr, je compte sur leur sens de responsabilité. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει ταχθεί ενάντια στη Γερμανία για την αιμονή της να συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πακέτο βοήθειας, είναι έτοιμη να παρατείνει τα ελαστικά κριτήρια για την αποδοχή ομολόγων χαμηλότερης αξιολόγησης και μετά το 2010, προκειμένου να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί η κρίση στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. It is the intention of the ECB's Governing Council to keep the minimum credit threshold in the collateral framework at investment grade level, BBB- beyond the end of 2010. Ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων επιμένει ότι το θέμα πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ζητά από τους Ευρωπαίους ηγέτες να δράσουν άμεσα, καθώς το ευρώ είναι αντιμέτωπο με μια σκληρή δοκιμασία. It is facing a critical litmus test and therefore it would be essential to reach a political decision on a European framework for coordinated and conditional assistance if needed and if requested. Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ακούω το ερώτημα, θα χρεοκοπήσουμε? Και σας απαντάω όχι. Αποκλείεται στο σημερινό κόσμο να χρεοκοπήσει ο καθένας. Με την αυστηρή έννοια της λέξης χρεοκοπία στην ελληνική γλώσσα. Τι θα πει χρεοκοπία? Σημαίνει δεν έχω πια να πληρώσω. Δεν είναι. Κάνω στάση πληρωμών. Έχω ταμιακό αδίέξοδο. Αυτό αποκλείεται να μας συμβεί.